Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά και θα ήθελα να πω ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να είμαι προσκεκλημένος στη σημερινή ημερίδα. Όταν η κυρία Κοσμίδη μου ανέφερε το θέμα, εξεπλάγει ευχάριστα. Το δικαίωμα διαγραφής, άλλως το δικαίωμα στη λύθη, όπως συχνά αναφέρεται, είναι ένα αυτοτελές δικαίωμα σχετικά πρόσφατο υπό την ανωτέρω διατύπωση στη νομική πραγματικότητα της χώρας μας αλλά και εν γέννη, θα έλεγα, στον δυτικό πολιτισμό. Μπορεί μια κοινωνία χωρίς μνήμη να καταλήγει σε μνημειώδεις καταστροφές. Άλλωστε, όπως έχει υποθεί, λαός χωρίς μνήμη είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει την ιστορία του. Η μνήμη, πέραν όμως της ιστορικής της αξίας, λαμβάνει συχνά και τη μορφή ερηνιών, που κατατρέχουν τον άνθρωπο, στερώντας του συχνά τη δυνατότητα να αναγεννηθεί από τα σφάλματα και τα αμαρτήματά του. Η σύγχρονη εποχή παγίνος αναγνωρίζεται ότι η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία απόλυτης ψηφιακής μνήμης. Σχεδόν τα πάντα όχι μόνο καταγράφονται, αλλά και αποθηκεύονται, συνοδεύοντάς μας σε όλη μας τη ζωή, είτε το επιθυμούμε είτε όχι. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το μέγεθος της μνήμης του διαδικτύου και τα περίφημα clouds, καθώς και ο κίνδυνος της άδειλης μία αντιληπτή στο μέσο πολίτη επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Η ετυχή στιγμή ενό ανθρώπου ή και η εσφαλμένη και αξιοκατάκριτη στιγμή συμπεριφορά του, όπω επί μια προκλητική φωτογραφία με κάποιον ή κάποια πρώην σύντροφο, μια καταδικαστική απόφαση. Μια δικαιολογημένη απόλυση από τη δουλειά, μια ασθένεια, μια μελανή γενικά σελίδα τη ζωή του, εφόσον καταγραφεί και αποθηκευτεί, μπορεί εφόρου ζωή να τον στιγματίζει για το παρελθόν που δεν θέλει να θυμάται ούτε να αποτελεί αντικείμενο γνώση και συζήτηση των άλλων. Ο George Όρουελ, στο εμβρηματικό και για πολλού προφητικό έργο του 1984, είχε γράψει σχετικώ. Όποιο ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον. Όποιο ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Επίσης έγραψε «Και αυτή ακόμη η τεχνολογική πρόοδος πραγματοποιείται μόνο όταν τα προϊόντα της μπορούν να χρησιμεύσουν με κάποιο τρόπο για την περιστολή της ανθρώπινης ελευθερίας». Τον προβληματισμό λοιπόν αναφορικά με τα ανωτέρω και ειδικότερα με τις αρνητικές συνέπειες καταγραφής και αποθήκευση όλων των εκφάσεων, εκφάνσεων της ζωής μας, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κατοχύρωσε την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του, καθώ και την ελεύθερη ανταλλαγή αυτών στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Είναι ο 679 του 2016, τα περίφημα, ο περίφημο μάλλον GDPR, θετικοποιώντα και σε κάθε περίπτωση εξελίσσοντας ένα ήδη υφιστάμενο δικαίωμα. Το δικαίωμα στη λύθη, ή όπως λέγεται right to oblivion, droit à l'oubli, dirito al oblio, à δεν αποτελεί έναν πρωτογενή νεωτερισμό του κανονισμού, αλλά μία απλή θετικοποίηση ενός προϋπάρχοντος δικαιώματος, το οποίο δεν κατονομαζόταν αυτοτελώς ως δικαίωμα στη λύθη, αποτελεί όμως απόρρια της πανανθρώπινης αρχής περί ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Ο εμπνευστή τη έννοια του δικαιώματο στη Λίθη είναι ο Μάιερ Σόνμπεργκερ, καθηγητής ηλεκτρονικής διακυβέρνηση του διαδικτύου στην Οξφόρδη, ο οποίο ήδη από το 2009 υποστήριξε ότι η πλημμυρίδα των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται επάπειρον εγκλωβίζει το πρόσωπο στο παρελθόν του και απαγορεύει τη μελλοντική ανέλυξη τη προσωπικότητά του κατά τρόπο και σε βαθμό που δεν συμβιβάζεται με την εωτερική αντίληψη της ελευθερίας του προσώπου η οποία όπως προείπα αποτελεί πανανθρώπινη αρχή κατάκτηση αιώνων και δομικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Όπως κάθε νεωτερισμός, έτσι και αυτή η αντίληψη ανέδειξε στο προσκήνιο και αρκετούς φιλοσοφικούς πολεμίους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο εκστατικός χαρακτήρας του προσώπου δεν οικοδομείται πάνω στη λύθη του παρελθόντος. Αν υπάρχει δε ένα δικαίωμα, αυτό είναι το δικαίωμα να μην καθορίζει το παρελθόν μας τον μέλλον μας. Όχι να λησμονείται το παρελθόν καθώς η προσωπικότητά μας συντίθεται από το σύνολο των διαβίου συμπεριφορών μας, καλών και κακών. Να δούμε στη συνέχεια κάποια νομοθετήματα στα οποία εμέσω αναγνωρίζεται το περίφημο δικαίωμα στη λύθη. Καταρχά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το δικαίωμα στη λύθη κατοχυρώνεται στο πανανθρώπινο δικαίωμα προστασία του ιδιωτικού βίου, στο άρθρο 8 τη ΕΣΔΑ, παράγραφο 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, έστω και με καθυστέρηση ήδη από το 2014, προβληματίζεται και αντιμετωπίζει το δικαίωμα στην λήθη ή διαγραφή άλλως, πολύ πρωτοποριακά. Αξίζει στο σημείο αυτό να παραθέσουμε την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη 13η Μαου 2014 στην υπόθεση ΣΕ 131 12 Google κατά Ισπανίας η οποία ευθέω αναγνώρισε το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που το αφορούν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση αναγνωρίζεται έστω και περιορισμένα το δικαίωμα στην ψηφιακή λύθη, καθώς η απόφαση αναφέρεται περιοριστικά στην αναζήτηση πληροφοριών αναρτημένων σε ιστοσελίδες, η οποία γίνεται βάση του ονόματος ενός προσώπου και ως μέσα έχει τις μηχανές αναζήτησης όπως είναι η Google και όχι τους κατόχους ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να δημοσιεύονται σχετικές πληροφορίες. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική δικαστική προσέγγιση περιορισμένης και όχι γενικευμένης εφαρμογής του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου. Ως ανεμένετο, η απόφαση αυτή έτυχε ευρεία προσοχής και με ισχυρούς πολέμιους. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τη Βουλή των Λόρδων χαρακτήρισε επί τη αρχή το δικαίωμα στη λύθη ανεφάρμοστο, παράλογο και εσφαλμένο. Αυτή η άποψη δικαιολογείται από την εν κοινωνική και κυρίω οικονομική αντίληψη των Βρετανών αλλά και των Αμερικανών, υπό την έννοια ότι οι μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί οργανισμοί, όπω η Lloyds και η Τραπεζική κολοσσοί, δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία και στι ΗΠΑ και η δύναμη τη κάθε είδου συλλεγή σας, και αποθηκευτεί σα πληροφορία των υποκειμένων παύλα πελατών του αποτελεί δομικό στοιχείο τη οικονομική του ανάπτυξη. Στον αντίποδα τη βρετανική και, και αμερικανική αυτή προσέγγιση, αξίζει να επισημάνουμε ότι η γνώμη 2 κάθετο 2009 τη Ομάδα Εργασία του άρθρου 29 για την προστασία προσωπικών δεδομένων παιδιών, ειδικότερα μιλάμε εδώ για τα παιδιά, Πρόκειται για μια ομάδα εργασία Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση, αρμόδια να εκδίδει κατευθυντήριε γραμμέ στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντα υπόψη τόσο την ομοθεσία, όσο και την ομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, αναγνωρίζει ρητό τα εξή. Καθένα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ντροάλουμπλι, που καλύπτει οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται δεδομένα συμπεριλαμβανομένων ειδικώ των παιδιών. Τα παιδιά αναπτύσσονται. Τα δεδομένα σχετικά με αυτά είναι λογικό να τροποποιούνται και μπορούν γρήγορα να καταστούν παροχημένα και άσχετα με τον αρχικό σκοπό συλλογής τους. Μετά από αυτό, τα δεδομένα δεν θα πρέπει να διατηρούνται. Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι ειδικά για τα παιδιά το δικαίωμα στη λήχτη των συλλεχθέντων και αποθηκευθέντων δεδομένων της παιδικής του ηλικία έχει αυξημένη τυπική ισχύ και εφαρμογή, καθώ επειδή ζητήματα όπω μία σοβαρή ασθένεια ή ένα ποινικό κολάσιμο αδίκημα, δεν είναι δυνατόν να τα στιγματίζει και να τα συνοδεύει ω καταγραφή και προσδιορισμό, παύλα περιορισμό των λοιπών δικαιωμάτων του στο υπόλοιπο τη ζωή του. Στην ελληνική ένωμη τάξη, το δικαίωμα στη λύθη συνάγεται εμέσω και κατά κύριο λόγο στο Σύνταγμα από την γενικότερη προστασία τη ελεύθερη αναπτύξεω τη προσωπικότητα του άρθρο 5, παραγραφό 1, σε συνδυασμό με την κατοχήρωση αξία του ανθρώπου στο άρθρο 2, παραγραφό 1, αλλά και από το δικαίωμα προστασία τη ιδιωτική ζωή στο άρθρο 9 και κυρίω στο άρθρο 9α, περί προστασία των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριακού αυτοκαθορισμού του ατόμου, νοούμενο δικαίωμα κάθε προσώπου να προστατεύεται από την αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη συλλογή, αποθήκευση, ανάσυρση και δημοσιοποίηση δεδομένων του που σχετίζονται με δυσάρεστε ή και αρνητικέ καταστάσει και συμπεριφορέ του προτέρου βίου του. Αντιστήχω και στον κώδικα ποινική δικονομία, προβλέπεται στο άρθρο 576 παράγραφο 3, τη μη καταχώρηση αντίγραφο ποινικού μητρώου γενική χρήσεω το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου που αναγράφουν χρηματική ποινή, ποινή φυλάξη ή ακόμα και κάθεξη με χρονικού και ποσοτικούς περιορισμού. Προβλέπεται συνεπώ η διαγραφή ενό ποινικού κολάσιμου παρελθόντο μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δίδεται στο άτομο ευκαιρία να ξεχάσει το παρελθόν του τόσο το ίδιο όσο και η κοινωνία ώστε να μπορέσει απρόσκοπτα να αναδιαμορφώσει τη ζωή του. Να δούμε λοιπόν κάποια νομοθετήματα στα οποία κατοχυρώνεται ευθέω και ποιο είναι τελικά ο ορισμό του δικαιώματο στη λύθη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, το δικαίωμα στη λύθη εμφανίζεται άμεσα και εγκαθιδρύεται δια του Γενικού Κανονισμού Προστασία Δεδομένων 679 του 2016 στο άρθρο 17 αυτού, ω μια νεωτερικότητα που ευθέω εξυγχρονίζει τον τρόπο άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα διαγραφή ή το δικαίωμα στη λύθη. Είναι το δικαίωμα να αιτείται το υποκείμενο των δεδομένων, τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον δεν επιθυμεί πλέον αυτά να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασία και εφόσον, εδώ το κρατάμε αυτό, δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο υπεύθυνο επεξεργασία. Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεν, είναι, δεν, πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση και μη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύνομη ε, όταν είναι αναγκαία για λόγους όπως για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης, για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προ δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας για σκοπούς αρχιοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ιστορική, ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Πότε εμφανίστηκε λοιπόν το δικαίωμα αυτό και με ποιο τρόπο ενσωματώθηκε στη χώρα μας. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679 του 2016 χαρακτηρίζεται ως νομοθέτημα άμεσης εφαρμογής το οποίο σημαίνει ότι έρχεται και άμεσα εφαρμόζεται όσο έχει στην ένομη τάξη της χώρας. Από τις 25 Πέμπτου του 2018 ισχύει στην Ελλάδα, στην οποία ήρθε και άλλαξε όλο τον τρόπο λειτουργίας της συλλογή επεξεργασίας και διακίνησης των προσωπικών δεδομένων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι μόνο η διατύπωση του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού που προηγήθηκε, αλλά και οι αιτιολογικέ σκέψει υπ. 65 και 66, οι οποίε πολύ συνοπτικά αναφέρουν ένα υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώ το δικαίωμα στη λύθη, εάν η διατήρηση των εν λόγω δεδομένων παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ή το δίκαιο τη Ένωση ή κράτου μέλου, στο οποίο υπόκειτο υπεύθυνο επεξεργασία. Ιδίω το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί τη διαγραφή και την πάυση τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με του σκοπού για του οποίου συλλέγονται. Το δικαίωμα αυτό έχει ιδίω σημασία όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχει τη συγκατάθεσή του ω παιδί όταν δεν είχε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ενέχει επεξεργασία και θέλει αργότερα να αφαιρέσει τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κυρίω από το διαδίκτυο. Εκεί εστιάζεται περισσότερο στο θέμα του διαδικτύου. Το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά το γεγονό ότι δεν είναι πλέον παιδί. Στη σκέψη 66 αναφέρεται ότι για να ενισχυθεί το δικαίωμα στη λύθη στο επιγραμμικό περιβάλλον, το δικαίωμα διαγραφή θα πρέπει επίση να επεκταθεί με τέτοιο τρόπο. Ωστε ο υπεύθυνο επεξεργασία, ο οποίο δημοσιοποίησε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να υποχρεούται να ενημερώνει τους υπευθύνου επεξεργασία που επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα, ώστε να τα διαγράψουν και να διαγράψουν και οποιουσδήποτε συνδέσμου ή αντίγραφα ή αναπαραγωγή των εν λόγω δεδομένων. Πέραν των ανωτέρων βασικών και εμπολί γενικών διατυπώσεων σχετικά με το δικαίωμα τη διαγραφή, του ανωτέρου δικαιώματο. Τίθεται και, στο, και στον Ελληνικό νόμο 4624 του 2019, που ήρθε και ενσωμάτωσε με περισσότερε λεπτομέρειε και εξειδικεύσει στο Γενικό Κανονισμό στην Ελληνική Ένωμη Τάξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 34, όπου αναφέρεται ότι αν η διαγραφή σε περίπτωση μη αυτοπατοποιημένη επεξεργασία λόγω τη ιδιαίτερη φύση τη αποθήκευση δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια: και το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαγραφή δεν θεωρείται σημαντικό, δεν υφίσταται δικαίωμα του υποκειμένου και η υποχρέωση, και αντίστοιχη υποχρέωση του υπεύθυνου εργασία να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, η διαγραφή αντικαθίσταται από τον περιορισμό τη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού. Τα ανωτέρω εδάφια δεν εφαρμόζονται αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία ο υπεύθυνο επεξεργασία ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό τη επεξεργασία, εάν η ενημέρωση αυτή δεν είναι αδύνατη ή δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι περιορισμοί, γιατί ή μάλλον η μη διαγραφή αυξάνεται, τίθεται εμπόδια που μας οδηγούν στην μη διαγραφή. Η Ελληνική Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τη γνωμοδότησή τη υπαριθμών 1 του 2020, επί των διατάξεων του νόμου 4624, επεσήμανε ότι με τα άρθρα 31 έω 35 του νόμου προβλέπονται εκτεταμένοι περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων, χωρί να ορίζονται συγκεκριμένε ρυθμίσει ανάλογα με την περίπτωση για τα θέματα που αναφέρονται τέλο πάντων στο γενικό κανονισμό. Η αρχή επιφυλάσσεται να κρίνει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τη αν οι εφαρμοζόμενοι σε κάθε περίπτωση με βάση τι διατάξει αυτέ του νόμου περιορισμοί είναι σύμφωνοι με το γενικό κανονισμό. Με άλλα λόγια, η αρχή διαπιστώνει τα σημαντικά εμπόδια και περιορισμού στο δικαίωμα τη διαγραφή δεδομένων. Διαπιστώνει ότι όλε οι περιπτώσει που κάποιο αιτείται τη διαγραφή δεν είναι όμοιε. Αντιθέτω, θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμό ανάλογο με τη φύση και τους λόγους του, του αιτήματο και επιφυλάσσεται να τα εξετάσει περιπτωσιολογικά υπό το πρίσμα του γενικού κανονισμού. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το δικαίωμα διαγραφής αν ισχύει για τους υπευθύνους επεξεργασία και αν τελικά ο ανήλικος ή αθής ογκολογικός ασθενής μπορεί να τους ζητήσει. Στη χώρα μας το δικαίωμα διαγραφής που δίνεται να ασκήσει ο ασθενής συνδέεται άρρηκτα με την υποχρέωση τήρησης των ιατρικών αρχείων. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 14, παράγραφος 4 του Κώδικα Ιατρικής Διοντολογίας, νόμος 3418 του 2005, ορίζει ότι η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει στις κλινικές και στα νοσοκομεία για 20 έτη από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη και αν έρθει ο ίδιος, ο τότε ανήλικος και σήμερα ενήλικος ασθενής που νόσησε από καρκίνο προδεκαετίας και ζητήσει από το μητέρα να διαγράψει τους φακέλους νοσηλείας ως και τα πλάνα θεραπείας του, το μητέρα είναι υποχρεωμένο βάσει της ειδικότερη νομοθετικής διάταξης του κώδικα ιατρικής διοντολογίας να απορρίψει το συγκεκριμένο αίτημα και να συνεχίσει να τηρεί τα ιατρικά αρχεία για 20 έτη από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Στη χώρα μας λοιπόν, με το ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο που διαθέτουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε αιτήματα ανήλικων ογκολογικών ασθενών που έχουν αποθεραπευτεί και που ζητούν να διαγραφούν τα στοιχεία τους επειδή όχι μόνο θέλουν να λησμονήσουν αλλά και η ιατρική αυτή δοκιμασία, δοκιμασία τους να μην επηρεάζει ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματά τους στο υπόλοιπο του βίου τους. Η υποχρέωση τήρησης ιατρικών αρχείων για 20 έτη είναι νομοθετικά ρυθμισμένη και υπερτερεί της βούλησης και τη επιθυμίας του ασθενούς παύλα υποκειμένου των δεδομένων. Και τι αν θέλετε, την άποψή μου είναι, μια παροχημένη. είναι παροχημένη αυτή η άποψη και για παράδειγμα δεν συνάδει με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης που χάσει τις προσπάθειες όλων των έγκριτων επιστημόνων που είναι μαζί μας. Έχει καταφέρει να νικήσει πλήστε μορφές καρκίνων. Ένας αποθεραπευμένος ασθενής που έχει ιαθεί από καρκίνο θηρεοειδούς ο οποίο μετά την παρέλευση 5 ετών δεν εκτιμάται καν, δεν δικαιούται να ζητήσει διαγραφή των εν λόγω στοιχείων από ένα νοσοκομείο, παρότι κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να έχει οποιοδήποτε εμπόδιο. Δυστυχώ η νομοθεσία, ο νόμο, το δίκαιο, η νομική επιστήμη, πείτε το όπω θέλετε, δεν ακολουθεί πάντα την ιατρική επιστήμη. Με βάση εκδοθή σε έρευνε και μελέτε, η αναλογία των καρκινοπαθών που επιβιώνουν αυξάνεται κατά ποσοστό 3% ανά έτος. Θεωρητικά, ο ανήλικο ασθενή που αποθεραπεύεται θα έπρεπε να μπορεί να γυρίσει στην κανονική του ζωή και να έχει τα ίδια δικαιώματα χωρί άμεσου ή έμεσου περιορισμού, τι ίδιε ευκαιρίε και δυνατότητε όπω όλοι οι άλλοι άνθρωποι τη ίδια ηλικία και παρόμοιων κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, χωρί διάγνωση όγκου, διαγράφοντα το ιατρικό ιστορικό του μετά από ένα χρονικό διάστημα που, κατά την ιατρική επιστήμη, κρίνεται ενδεδειγμένο και επαρκές. Όπω άλλωστε είναι γνωστό σε όλου σα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν όχι σε ολόκληρο τον κόσμο, το ιστορικό καρκίνο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό επόδιο και να θέσει ιδιαίτερου περιορισμού στην πρόσβαση σε χρηματοοικονομικέ πιστοτικέ υπηρεσίε, ιδιαίτερα σε προϊόντα ασφάλιση πληρωμών. Δυστυχώ, οι διακρίσει και το στίγμα υφίστανται εν τη πράγμαση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολίτε δύο ταχυτήτων. Πρακτικά δεν επιτρέπεται στους ογκολογικούς, στους ογκολογικούς ασθενείς που έχουν φυσικά αποθεραπευτεί να λησμονήσουν. Να δούμε λίγο το θέμα σε σχέση με την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Επί της αρχής ο νόμος ούτε αποκλείει, ούτε θέτει άμεσα ζητήματα διάκρισης των ιαθέντων ανηλίκων ογκολογικών ασθενών. Τα ζητήματα αναφύονται κατά κύριο λόγο από την εμπορική και οικονομική πρακτική και τις αναλογιστικές μελέτες εν σχέση με την ανάληψη κινδύνου για τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν το κατεξοχήν παράδειγμα στο οποίο δεν τη χάνει εφαρμογής το δικαίωμα στη λύθη. Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικέ εταιρείε πριν από τη σύναψη μια ασφαλιστική σύμβαση χορηγούν ερωτηματολόγιο υγεία στου υποψηφίου πελάτε του. Στο οποίο μεταξύ άλλων υπάρχει ευθέω το ερώτημα για κακοήθεια ή μορφή καρκίνου, ημερομηνία διάγνωση, θεραπεία και παρούσα κατάσταση. Προφανώ και αντιμετωπίζεται διαφορετικά κάθε τύπο καρκίνου, ωστόσο εν τη πράγμαση είναι σφόδρα πιθανό σε αρκετέ περιπτώσει να μην γίνει δεκτή η αίτηση ασφάλιση ή να υπάρξουν πολλέ εξαιρέσει για κάποιον που πέρασε μια τέτοια δοκιμασία. Βέβαια, όπω προανέφερα, ένα καρκίνο θηριωδού που έχει αποθεραπευθεί και έχουν μεσολαβήσει όλα τα στάδια επανελέγχου, μετά την πενταετία δεν εκτιμάται καν και μπορεί να γίνει δεκτή η ασφάλιση. Νοείται δε ότι αληθό δηλώνονται τα στοιχεία σε εκάστη αίτηση ασφάλιση. Υποχρέωση αλήθεια έχει ο πελάτη. Δικαίωμα τη ασφαλιστική είναι να καταγγείλει με άμεση και αναδρομική ισχύ την ασφαλιστική σύμβαση, αν τυχόν αναφερθεί ψευδέ ιστορικό ή αποκριβούν προπάρξει ασθένειε, έστω και οι αθήσει. Θα ήθελα εδώ να σα αναφέρω σχετικό ένα παράδειγμα ασθενού, στον οποίο είχε αφαιρεθεί ο γκίδιο μαστού. Δεν το είχε αναφέρει, άλλο το είχε αποκρύψει Κατά την αίτηση ασφάλιση και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγεία, με αποτέλεσμα να συναυτεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλιστική του εταιρεία χωρί εξαιρέσει. Ωστόσο, ο ίδιο ο ασθενή εισήλθε για δεύτερη φορά στο ίδιο θεραπευτήριο για αφαίρεση συναδενώματο και οι ιατροί ελεγκτέ τη ασφαλιστική, όσοι είχαν δικαίωμα πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο, στο ιατρικό ιστορικό διαπίστωσαν την προγενέστερη τη σύναψη ασφάλιση πάθηση, ω και τη βιοψία του πρώτου χειρουργείου. Η ασφαλιστική πρότεινε στον ασθενή, προκειμένου να μην καταγγελθεί το συμβόλαιό του και να εκινήσουν αστικέ και ποινικέ νομικέ διαδικασίε εναντίον του, να αποδεχθεί εξαίρεση πέντε ετία για νεοπλασίε. Ο ασφαλισμένο δεν το απαιτέχει. Με αποτέλεσμα την ακύρωση του συμβολέου και φυσικά τη μη ασφαλιστική και οικονομική κάλυψη του περιστατικού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να είμαστε ξεκάθαροι, ο ασθενή καταχρηστικά, άτυπα, σιωπηρά, και παρά τα συμφωνηθέντα, άσκησε μονομερός αυτό το δικαίωμα διαγραφής. Επομένως, διαπιστώνουμε και μια άλλη πτυχή του δικαιώματος της, στη λύθη. Παρεμφερεί ζητήματα αναφύονται και στις περιπτώσεις τραπεζικού δανεισμού, όπως επί η αγορά εκείνη του ως οικία για τη δανειοδότηση της οποίας η τράπεζα ζητά είτε άμεσα είτε μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολέου του εκείνη του στοιχεία υγείας του δανειοδοτούμενου. Είναι δύσκολη η περιχαράκωση και η διασφάλιση του δικαιώματος στη λύθη από την αλήθεια. Τι εννοώ με αυτό, ότι γι' αυτό θα πρέπει το δικαίωμα, ασφαλεία, το δικαίωμα στη λύθη να θεσμοθετηθεί εντός ορθώς επιστημονικά τεκμηριωμένων χρονικών διαστημάτων. Να δούμε, πηγαίνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βέλγιο, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Πορτογαλία έχουν ήδη προχωρήσει σε προστατευτικέ νομοθετικέ ρυθμίσει του δικαιώματο στη λύθη για του ηθαθέντε αποθεραπευμένου ογκολογικού ασθενεί, ορίζοντα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου και την ηλικία, κειμενόμενα από 5 έω 10 έτη. Η, Ισπα... η Ισπανία δεν είναι σε προχωρημένε διαβουλεύσει στι νομοπαρασκευαστικέ επιτροπέ για αντίστοιχη ενσωμάτωση παρόμοιων προβλέψεων στην ένωμη τάξη τη αξίζει μια σύντομη επισκόπηση για να αντιληφθούμε την εξέλιξη του δικαιώματο, προσβλέποντα όπω μια αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία αναλυφθεί και στη χώρα μα. Στη Γαλλία εφαρμόζονται τα άρθρα 1141 Παύλα 5 και 1141 Παύλα 6 του Γαλλικού Κώδικα Δημόσια Υγεία και η Σύμβαση ΕΡΑΣ. Η πρόβλεψη για την κατοχήρωση λοιπόν του δικαιώματο στη Λήθη έχει εισαχθεί στη Γαλλική Νομοθεσία από το 2016 ω ένα στοιχείο εξυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας της. Ο κανόνας ορίζει ότι στο πλαίσιο συμβάσεων ασφάλισης ή δανείου, η περίοδος πέραν της οποίας δεν μπορούν να συλλεχθούν ιατρικέ ιατρικές πληροφορίες σχετικά με καρκινικές παθολογίες από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη μετά την ημερομηνία λήξης της θεραπείας ή για την εμφάνιση καρκινικών παθολογιών πριν από την ηλικία των 21 ετών, 5 έτη από τη λήξη του θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Οι όροι και οι προθεσμίε ενημερώνονται τακτικά με βάση τη θεραπευτική πρόοδο και τα επιστημονικά δεδομένα. Περαιτέρω, η Σύμβαση ΕΡΑΣ, Ασφάλιση και Δανεισμό με Επιδεινούμενο Κίνδυνο Υγεία, αντιπροσωπεύει ένα γαλλικό εθνικό πρωτόκολλο που έχει συναυθεί μεταξύ του κράτου, των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τα πιστοτικά ιδρύματα, των χρηματοπιστωτικών εταιριών, των ασφαλιστικών εταιριών, τη Κοινωνική Ασφάλιση φορεί χρηματοδότηση και ιδρύματα πρόνοια, καθώ και εθνικέ οργανώσει που εκπροσωπούν ασθενεί και χρήστε του συστήματο υγεία ή εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίε. Η σύμβαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση τη πρόσβαση σε ασφάλιση και δάνεια για άτομα που παρουσιάζουν επιδεινούμενο κίνδυνο λόγω τη κατάσταση τη υγεία του ή και λόγω αναπηρία. Διασφαλίζει ότι τα πιστοτικά ιδρύματα και οι εταιρείε λαμβάνουν πλήρω υπόψη τι εναλλακτικέ εγγυήσει έναντι της ασφάλισης, καθορίζοντας επίση συγκεκριμένες διαδικασίες για την ενημέρωση των ετούντων, τη διερεύνηση των φακέλων, ως και την διαμεσολάβηση. <coughs> Στο Βέλγιο η, 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 έχουμε τον νόμο ΣΕ 2019-4839. Οι διατάξει ισχύουν για ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια. Με τι νέε διατάξει, το άρθρο 61 κάθετο 1 και 61 κάθετο 2 εισήχθη η απαγόρευση για τις ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν υπόψη τους προηγούμενες καρκινικές παθολογίες μετά από 10 χρόνια από το τέλος της επιτυχούς θεραπείας και την απουσία υποτροπής εντός της ιδίας περίοδου. Το Μάιο του 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 κάθετος 3, εφαρμόστηκε η ρύθμιση μέσω υιοθέτηση πίνακα αναφοράς, με τον οποίο καθορίστηκε μειωμένο χρονικό όριο πρόσβαση στις πληροφορίες για συγκεκριμένες καρκινικές παθολογίες. Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 το Λουξεμβούργο έχει εισάγει το δικαίωμα στη λύπη για να διευκολύνει την ασφαλιστική πρόσβαση στους ιαθέντες από καρκίνο. Η πρωτοβουλία έχει επισημοποιηθεί μέσω σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας του Λουξεμβούργου, της Ένωσης Ασφαλιστικών α, και Αντασφαλίσεων, και αντασφαλίσεων του Λουξεμβούργου και οκτώ πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείε. Σύμφωνα με τι διατάξει αυτή τη σύμβαση, ο ετών που έχει θεραπευτεί από καρκίνο δικαιούται να, δηλώ, να μην δηλώσει την παθολογία του όταν το θεραπευτικό πρωτόκολλο που σχετίζεται με αυτήν την καρκινική παθολογία έχει λήξει για 10 χρόνια. Και μιλάμε για λήξη ενεργού θεραπεία του καρκίνου με χειρουργική επέμβαση, εκνοθεραπεία ή χημειοθεραπεία ή όταν το θεραπευτικό πρωτόκολλο που σχετίζεται με αυτήν την καρκινική παθολογία έχει λήξει εδώ και 5 χρόνια για καρκίνο που έχει διαγνωστεί πριν την ηλικία των 18 ετών. Κατά τη διάρκεια, προφανώ, του αναφερόμενου χρονικού πλαισίου, απαιτείται η απουσία υποτροπή. Η Ολλανδία ΕΛΕΚΕ είναι ένα σύνολο κανόνων για την προστασία τη ιδιωτική ζωή των καταναλωτών και τον περιορισμό των ασφαλιστικών εταιριών, να ρωτούν για το ιστορικό ασθένεια ενό ατόμου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά το πέρα τη οποία κάποιο έχει αποθεραπευθεί. Στο άρθρο 2 του Διατάγματο του 2020, αναφέρεται ότι το ερώτημα. Αν έχει διαγνωστεί καρκίνο στο παρελθόν σε έναν υποψήφιο ασφαλισμένο, δημιουργεί κίνδυνο δυσανάλογη παραβίαση του απορρίτου εντό του νόμου περί ιατρικών πράξεων. Γι' αυτόν τον λόγο, διασφαλίζοντα την ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων των μερών, το διάταγμα ορίζει ότι δεν επιτρέπεται να ερωτηθεί κάποιο αν είχε καρκίνο στο παρελθόν, όταν σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος και παρέχοντο περίθαλψη υπήρξε πλήρη σύθεση, και υπολογίστηκε ότι από τη στιγμή που διαπιστώνεται πλήρη ύφεση δεν υπάρχει υποτροπή καρκίνου και δεν έχει διαγνωστεί για αδιάκοπη περίοδο 10 ετών. Τέλος, στην Πορτογαλία προχώρησε και αυτή με πολύ γρήγορα βήματα για να υιοθετήσει το δικαίωμα στη λύθη για τους ασθενείς με καρκίνο και εφάρμοσε το δικαίωμα πολύ πρόσφατα, πρώτη πρώτη του 2022. Με τον Πορτογαλικό νόμο 691 του 2021, ενισχύθηκε η προστασία των ασφαλισμένων με απαγόρευση πρακτικών που εισάγουν διακρίσει, βελτιώνοντα την πρόσβαση σε επιδοτικέ και ασφαλιστικέ συμβάσει για άτομα που έχουν ξεπεράσει κινδύνου για την υγεία, κατοχυρώνοντα το δικαίωμα στη Λύθη. Θεωρητικά εξαιρετικά σημαντικό στο σημείο αυτό να σα παρουσιάσω το παράρτημα του ενημερωτικού φύλου για το δικαίωμα στη Λύθη στι εθνικέ νομοθεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση νομικό υπόβαθρο και τρέχουσα κατάσταση από την Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τις κάτω χώρε του European Cancer Patient Coalition. Όπως μπορείτε να δείτε, το συγκεκριμένο παράρτημα περιέχει, ε, Δεν ξέρω πώ ναι, περιέχει ε, κοινέ παθολογίες καρκίνου που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς από τη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο με χρόνο τήρησης αρχείων μικρότερο της απότατης περίοδου των 10 ετών. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εξαρτάται από το στάδιο, αλλά και ειδικότερα από τον καρκίνο. Έχουμε τις περιπτώσεις ας πούμε του καρκίνου το, των μαστών, το μελάνωμα, α, του θυροειδούς. Βλέπετε ότι εδώ τα χρονικά διαστήματα είναι πολύ μικρότερα από αυτά τέλος πάντων που ισχύουν σήμερα. Κλείνοντας, Θέλω να τονίσω ότι με δεδομένου του ταχύτατου ρυθμού εξέλιξη τη ιατρική επιστήμη, καθίσταται ζωτική σημασία η ανάγκη για του ογκολογικού ασθενεί και ειδικότερα για του ανηλίκου να αναλυφθούν πρωτοβουλίε και στη χώρα μα για το πώ μπορούν μετά τη σωματική και ψυχική δοκιμασία του να συνεχίζουν τη ζωή του χωρί περιορισμού, χωρί εξαιρέσει, έχοντα ίσε ευκαιρίε εφόσον επιστημονικά πληρούνται ορισμένε προποθέσει προ τούτο. Θα πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ της νομικής και της ιατρικής κοινότητας για τον τρόπο με τον οποίο ένα τέτοιο επιχείρημα θα μπορούσε να λειτουργήσει και να γίνει αποδεκτό και από τους εμπλεκόμενου ιδιωτικού και δημόσιου οικονομικού φορεί. Η Ευρώπη και πολλέ χώρε στην Ευρώπη έχουν ανοίξει τον δρόμο. Νομίζω ότι είναι η ώρα και για τη χώρα μα να ανοίξει αυτή η συζήτηση και αυτό ο διάλογο. Το δίκαιο ως απόλυτος ρυθμιστικό παράγοντα των κοινωνικών σχέσεων οφείλει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται την κατάγνωση νέων δικαιωμάτων ω απάντηση σε αναφιόμενες προκλήσει. Η θέσπιση του δικαιώματο στη λύθη, ειδικότερα για του ανήλικου ογκολογικού ασθενεί, αποτελεί επιτακτική ανάγκη τόσο ω νομοθετική ρύθμιση, όσο και ω στοιχείο ανάδειξη του νομικού μα πολιτισμού. Το δικαίωμα στη λύθη αποτελεί μια νομοθετική πρόβλεψη η οποία απλά Προάγει την ισότητα. Κλείνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Κοσμίδη για την πρόσκλησή τη, όλου εσά που και συμμετέχετε αλλά και παρακολουθείτε σήμερα, καθώ και την δικηγόρα τη νομική υπηρεσία του Ομίλου Υγεία, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία ασχολείται και γνωμοδοτεί επί όλων των ζητημάτων και προσωπικών δεδομένων των εταιριών του Ομίλου, ω και τη συμμόρφωση αυτού με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την ενδελεχή ερευνά τη και την πολύτιμη συμβολή της στη σύνταξη. Τη σημερινή ανάληψη που μου επιτρέψατε να σα παρουσιάσω. Σα ευχαριστώ θερμά.